Με τον ΠΑΟ Ρούφθα να μετρηθεί τελικά η ομάδα της Νίκης Βόλου σε φιλικό αγώνα που κλείστηκε και τις 13 Σεπτεμβρίου, ημέρα έναρξης του πρωταθλήματος. Να θυμίσουμε πως για την πρώτη αγωνιστική η ομάδα της Νέας Ιωνίας είχε κληρωθεί να αντιμετωπίσει την ομάδα της Ζακύνθου, αλλά μεταφέρθηκε στον Νότιο Όμιλο και έτσι οι διοικούντες έψαχναν ομάδα προκειμένου και οι ανόλευκοι να μην μείνουν άπραγοι, αλλά και να δοθεί η δυνατότητα στον Χορχέ Μπάριος να δοκιμάσει τους παίκτες του. Δουλεύουμε πάρα πολύ. Τακτική τα παιδιά από ένα μικρό παιδί, από το άλλο σένος ή μεγάλος που είναι, ξέρει τι παίζει Νίκη Μπόλο. Έχω κάνει το μυαλό να είναι συγκροτημένο, intelligent παιδιά. Είμαι ευχαριστημένο γι' αυτό, γιατί είναι δύσκολο να από ένα καινούριο προπονητή να δώσει τακτική. Έχουμε ένα, δύο, τρία σύστημα. Γιατί μπορεί να παίζει μέσα ή έξω ή με 10 παίχτες. Εμείς τα κοιτάμε όλα. Πριν από το φιλικό παιχνίδι της επόμενης Κυριακής με τον ΠΑΟ Ρουφ, η ομάδα της Νίκης Βόλου θα δώσει άλλα δύο φιλικά μάτς, τη Δευτέρα με τον Οικονόμο Τσαριτσάνης που ανήκει στην πρώτη κατηγορία του τοπικού πρωταθλήματος της Λάρισας, ενώ την Τετάρτη θα αντιμετωπίσει τους νέους αθλητές.